Πηγαίνοντας να πάρουμε το λεωφορείο, περπατάμε σε άλλον ένα πεζόδρομο, την οδό Δεδάλου. Οδός Δεδάλου. Μου αρέσει που έχει τόσο πολλά μέρη για να περπατάμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην πλατεία Ελευθερίας, έτοιμοι να πάρουμε το λεωφορείο νούμερο 1 για το αεροδρόμιο. Αλλά ήθελα να πω ότι την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, συγκεκριμένα περίπου εκεί που βρίσκεται αυτό το μεγάλο άσπρο φορτηγό, αυτή τη στιγμή λίγο πιο κάτω, περνούσα το δρόμο και με χτύπησε αυτοκίνητο. Ήμουν λίγο απρόσεκτος. Λοιπόν, δεν κοίταξα. Νόμιζα ότι είναι μονής κυκλοφορίας, γιατί προηγουμένως είχα περάσει από την άλλη μεριά του δρόμου που ήταν μονόδρομος. Φτάνω εδώ και θεωρώ ότι δεν θα έρθει αυτοκίνητο από αριστερά. Κοιτάω μόνο από δεξιά, δηλαδή κοίταξα μόνο από εκεί και δεν ερχόταν. Και έτσι όπως πατάω στο δρόμο, συνειδητοποιώ στο αριστερό μου χέρι υπάρχει ένα όχημα που κινείται πολύ γρήγορα κατά πάνω μου, ένα jeep. Και συνειδητοποιώ ότι θα με χτυπήσει. Οπότε αυτό που έκανα ήταν ότι το περίμενα και λέω, θα με χτυπήσει. Το ήξερα, ήταν ας πούμε η υπόθεση 2 δευτερολέπτων. 2 δεκάτων! Μου φάνηκε σαν 2 δευτερόλεπτα. Λέω, αν πάω μπροστά τώρα τελείωσε, θα με χτυπήσει το αυτοκίνητο. Οπότε αυτό που έκανα ήταν ότι έσκυψα. Το περίμενα. Μας. Το περίμενα με τοπικά και με χτύπησε. Το βλέπω, ναι, το περιμένουμε εδώ στη στάση. Οπότε με χτύπησε αυτοκίνητο και έφυγα στον αέρα. Το τηλεφορείο μας φεύγει. Ναι, σταματάει. Είναι στάση εδώ. Α, οκ. Είναι στάση, το χτύπησε, το χτύπησε. Και με χτύπησε, αλλά επέζησα όλα, εντάξει. Οπότε με χτυπάει το αυτοκίνητο, ο άνθρωπος πατάει φρένο και σταματάει ακριβώς πάνω μου. Εγώ έχω σκύψει και με έχει χτυπήσει στα χέρια μου και στα γόνατά μου. Φεύγω δηλαδή έχοντας δεχτεί αυτό το χτύπημα σε 4 σημεία του σώματός μου. Φεύγω στον αέρα και πάω να πέσω προς τα πίσω με κίνδυνο να χτυπήσω το κεφάλι μου, γιατί αν έπεφτα με το κεφάλι κάτω δεν θα ήμουν ζωντανός αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς έπεσα με τα πόδια, προσγειώθηκα στα πόδια μου. Έρχονται οι άνθρωποι, οι ταξιτζίδες από την πιάτσα του ταξί και μου λένε, είσαι καλά παιδί μου, είσαι καλά. Βγαίνει ο οδηγός από το αυτοκίνητο και μου λέει, τι έπαθες παιδί μου, εντάξει. Λέω, είμαι καλά, είμαι καλά. Είναι εντάξει το αυτοκίνητο, χίλια συγγνώμη, ήταν δικό μου το λάθος. Ευτυχώς όμως τέλος καλό, όλο καλά. Είχα μια πολύ δυνατή εμπειρία βέβαια σε αυτό το μέρος και την θυμήθηκα με το που φτάσαμε κατευθείαν. Εγώ πιστεύω ότι θα ήσουν ζωντανός πάντως. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά πραγματικά θα ήθελα να πατήσω και στο ίδιο σημείο. Δεν προλάβαμε τώρα και ήταν και περιφραγμένη η πλατεία Ελευθερίας. Γίνεται κάποια αναστήλωση εκεί. Νομίζω μια μέρα πρέπει να γυρίσω να ανάψω ένα κεράκι εκεί, γιατί είχα μια πολύ δυνατή εμπειρία και χαίρομαι που είμαι ακόμα εδώ.